Κάναν κάποιες προτάσεις από τηλεόραση ξανά. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Γιατί επιμένω. Γιατί όλοι στην Ελλάδα ξέρουν ποιος είναι ο Στάθης Ψάλτης. Όλοι έχουν κάτι δει από σένα, όλοι έχουν γελάσει μαζί σου, γιατί περισσότεροι ήταν κομικοί. Και έχουν κλάψει, επιτρέψαμε να πω. Ναι. Και όλοι είσαι δικός μας άνθρωπος. Και 32 χρόνια δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ίσως δεν μιλάω καλά ελληνικά, δεν ξέρω. Να μιλάς πολύ καλά ελληνικά. Εσύ θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι και κάποιοι συναδελφοί σου ίσως θεωρούν ότι ανοίξε μια άλλη κατηγορία ηθοποιών, που είναι λαϊκός ηθοποιός, δηλαδή τον αγαπάει ο κόσμος κτλ., αλλά ότι δεν είσαι στα θεατρικά σαλόνια κάποιων. Δεν μ' αρέσει αυτός ο ρατσισμός. Υπάρχει όμως, Βεστά, δεν υπάρχει. Εγώ δεν τον αισθάνομαι. Δεν τον αισθάνεσαι. Όχι. Δεν αισθάνομαι τέτοιο ρατσισμό. Γιατί υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Τώρα εδώ βγήκαν, ας πούμε, πριν από κάποιους μήνες κάποιοι και είπαν αν είναι ηθοποιός ή όχι η Μακρυπούλια. Δηλαδή αρχίζει και το συνάφι σας να λέει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι ηθοποιοί. Ποιος ορίζει τελικά ποιος είναι και ποιος δεν είναι ηθοποιός? Ο κόσμος. Ο κόσμος μόνο. Ο κόσμος. Αυτός σε αγαπάει, αυτός σε ανεβάζει, αυτός σε κατεβάζει. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Βεβαίως σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, όταν κάνεις, ξέρω εγώ, 20 θεατρικές παραστάσεις, κάπου θα έχεις μια αποτυχία. Γιατί τις αποτυχίες και τις επιτυχίες τις κάνουμε εμείς οι ίδιοι, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ηθοποιός, έτσι. Γιατί η κυρία Μακρυπούλια, δεν ξέρω, μπορεί να έκανε ένα θεατρικό 2-3 και να έχει αποτυχία σε ένα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή ηθοποιός ή, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλος. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια πέρασες και δύσκολες στιγμές, δηλαδή που θεώρησες, ας πούμε, ότι είσαι λίγο εκτός, ότι δεν έχεις δουλειά, ότι δεν είσαι μέσα στα πράγματα, πέρασες τέτοιες στιγμές εσύ όλα αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ποτέ παρέες. Δεν είσαι κυκλώματα, εννοείς? Ναι, ποτέ παρέες. Ήμουν αυτόφωτος, αυτοδημιούργητος, δεν χωνόμουν ποτέ, ούτε χώνομαι ποτέ, ούτε ξεσκονίζω, ούτε κάνω, ούτε ράνω. Το τηλέφωνο σου δεν το σκόνησες να πάρεις κάποιον? Όχι, ποτέ. Δεν έχεις ποτέ ζητήσει δουλειά? Όχι. Περιμένεις να σε πάρουν εκείνοι? Είναι από περηφάνεια το κάνεις αυτό? Γιατί δεν είναι ντροπή, αλλά θα μου πεις τώρα, ντροπή ξέρουν ποιος είναι. Ντροπή δεν είναι, αλλά όταν δεν σου κάνει κάποιος για κάτι, γιατί εσύ να τον πάρεις τηλέφωνο? Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να στεναχωρηθώ λέγοντάς μου δεν σε θέλω? Την άνεση την οικονομική για να κάνεις κάποιες επιλογές τόσο χρόνια την είχες? Την άνεση αυτή που λέτε την οικονομική, όχι, δεν την είχα ιδιαίτερα. Είχα όμως το πείσμα να κάνω κάτι καλύτερο. Δηλαδή έχεις περάσει και δύσκολα οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια? Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μία εποχή δεν θέλω να πω ονόματα. Έπαιζα σε κάποιο θέατρο μια σπουδαία παράσταση και ήμουν εκπληκτικός και ο πρωταγωνιστής είχε πει ότι όλους σας θα σας διώξω, το Στάθη θα τον κρατήσω. Και ήταν Χριστούγεννα και κατέβασε το έργο, κράτησε όλους τους άλλους και διώξε εμένα. Και ήταν μια από τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής μου, γιατί εκείνη την εποχή είχε γεννηθεί η κόρη μου και της έδινα νερό και ζάχαρη αντί για γάλα επί 6 μήνες. Και ήταν πολύ δύσκολη η εποχή. Και μάλιστα είχα βάλει και μία σκάλα δίπλα από την πολυκατοικία για να μην με βλέπει ο θυρωρός, γιατί δεν είχα να του δώσει τα κοινόχρηστα. Και έμπαινατε όλοι από τη σκάλα? Ναι, και έμπαινα από το παραθυράκι για να μην με βλέπει. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Κυνηγήθηκα πάρα πολύ από σπουδαίους και μεγάλους τοπιούς. Ενώ είχα νούμερο, έβγαινα, μου το κόβανε και έβγαινα μόνο στο φινάλε και έκανα την υπόκληση. Τη μία φορά με είχαν διώξει πάλι. Τότε γεννούσε η γυναίκα μου και έκαναν έρανο. Θυμάμαι στο θέατρο Μπουρνέλη οι χορευτές και μου δώσαν τα λεφτά για να πάω να ξεγεννήσει η γυναίκα μου. Τα λεφτά. Και άλλα πολλά. Πάρα πολλά. Δύσκολα χρόνια. Δεν αισθάνεσαι αγανάκτηση εσύ? Όχι, καμία. Έμαθα μέσα από αυτά. Έμαθα, έγινα δυνατός. Έγινα, πώς να το πω, να αγαπάω περισσότερο τους ανθρώπους. Να μην κρατάω κακία.
να έχω έρωτα με τους ανθρώπους, να τους αγκαλιάζω, να είμαι ευτυχισμένος, να νιώθω καλά. Μου μάθανε αυτά τα πράγματα. Ίσως ξέρω και έναν λόγο παραπάνω, μετά τις διαφημίσεις.